Χαίρετε. Γεια. Είσαι εγώ. Σταμάτης, τι κάνετε. Έλα. Για φέρτε. Α, να πω ρυθμός 949 και όλα αυτά, τα ξέρει ο κόσμος. Είμαστε πασίγνωστοι πλέον. Ναι, όχι, εντάξει, ραδιόφωνο κάνουμε, δεύτερη δουλειά είναι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, το έχω δει το κονσεπτάκι, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δροσιστικό. Αλλά εγώ θα κάνω, θα ρισκάρω. Μου αρέσει να ρισκάρω στη ζωή μου και θα διαλέξω τρεις. Δηλαδή θα πάρω και τους τρεις, θα τους ανοίξω και θα κάνω μια μίξη. Facebook. Λατρεμένο. Πολύ αγαπημένο. Βίτσια. Λατρεμένα. Πολύ αγαπημένα. Πού! Αυνανισμός. Yeah. Πιο λατρεμένος, πιο αγαπημένος. Ναι. Θα τα κάνω και τα τρία. Okay. Λοιπόν, Facebook, Βίτσια, Αυνανισμός. Τρία πράγματα, τα οποία στην ουσία είναι ένα, δεν είναι τρία, δηλαδή για μένα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Συνήθως το χωρίζουμε σε άντρες και γυναίκες. Δηλαδή λέμε το Facebook για τους άντρες, το Facebook για τις γυναίκες. Για τους άντρες το Facebook είναι κάτι, μάλλον για τις γυναίκες το Facebook, το πάμε αλλιώς. Είναι λίγο πιο, είναι πιο ρομαντικό, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο βρώμικο. Δεν θέλω να σου πω ότι μια γυναίκα θα μπει στο Facebook να βρει τους φίλους της, τις φίλες της, να πει χρόνια πολλά στους κολλητούς της, να βρει ένα πρώην, να δει βασικά τον πρώτο πρώην, τον πρώτο πρώτο, να δει να αξιολογήσει την κόμενα που έχει τώρα, και, ώστε και η ίδια να καταλάβει αν είναι σε καλή πορεία. Κατάλαβες. Δηλαδή σου λέει, αν ο πρώτος μου τα έχει με ένα μπάζο και είναι κατεστραμμένος, εγώ είμαι καλά, γιατί ήμουν μαζί του, είμαι και εγώ κατεστραμμένη. Λίγο να χαζέψει, λίγο άλλες κοπέλες, να δει λιγάκι ρούχα, αντισύματα. Εντάξει, έχει και αυτή μια διαστροφή, αλλά. Και ένα βίτσιο για αυτήν το Facebook, αλλά το βίτσιο της σταματάει στο να λειτουργεί απλά το Facebook. Ο άντρας από την άλλη είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο άντρας είναι μια διαφορετική πάστα. Είναι ένα όν, είναι ένα βρώμικο, άρρωστο όν. Ο άντρας στο Facebook δεν μπαίνει. Ο άντρας στο Facebook μπαίνει για να κατακτήσει κάτι, θέλει να πάρει από εκεί. Ο άντρας μπαίνει γιατί συνήθως θέλει να πάρει. Ναι. Ο άντρας συνήθως θέλει να πάρει. Αυτό που μιλάει, και συνήθως όταν μιλάμε με γυναίκες, δηλαδή δεν ξέρω ποιοι από εσάς μιλάτε με φίλους στο Facebook. Και αν μιλήσει, θα είναι ένα, θα πέσουμε ένα πρώτο Σάββατο. Εντάξει, λέει να τα λέμε, βαριέμαι για. Ενώ αν μιλήσει με κοπέλα, αξιολογεί, αφήνει χρόνο. Κάτσε και λες, θα πάρω την καρέκλα μου, την πολυθρόνα μου. Θα κάτσω ωραία αναπαυτικά στον υπολογιστή μου με τα ηχεία μου. Θα κάνω έτσι. Θα ξύσω το πόδι μου από κάτω πολύ δυνατά, γιατί με τσίπησε ένα κουνούπι. Και ετοιμάζεσαι. Στην ουσία, δηλαδή, όταν μια γυναίκα μπαίνει στο Facebook, είναι σαν να κάθεται έτσι ωραία και να λέει: ωραία, ας πούμε, ενώ ο άντρας πώς και πώς μπαίνει. Ο άντρας μπαίνει κρυφά, λίγο υποχθόνια. Ο άντρας έχει σκοπό να το γυρίσει όλο στο σεξ. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Κάνε μια απλή συζήτηση με ένα τυχαίο εσύ φίλη μου. Κάνε μια απλή συζήτηση με ένα τυχαίο άντρα, οποιονδήποτε γουστάει στο Facebook. Και celebrity, γιατί celebrity το κάνουν από ό,τι ξέρω. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Κάνει λοιπόν μια τυχαία συζήτηση. Μπες και πες πώς σου φαίνεται για τον ένφια. Δεν ξέρουμε. Πες κάτι. Θα σου απαντήσει, θα σου πει ο ένφια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ, με συγκλονίζει. Εσύ πώς αισθάνεσαι γι' αυτό. Δηλαδή θα σου φανεί λιγάκι πολύ οικείος, πολύ φίλος. Επιτόπου μίλα του για βυζιά. Επιτόπου κάτω να πάω και μίλα του για βυζιά. Και πες του. Έχω ένα θέμα, ας πούμε, με κοροϊδεύουν οι φίλες μου γιατί έχω μικρό στήθος. Θα σκύψει από πάνω ο άντρας. Θα σε προσεγγίσει πολύ γλυκά και θα σου πει. Γιατί, ρε, τι σε πληγώνει, θα σου χρησιμοποιήσει λέξη όπως πληγώνει, αισθάνεσαι, σε αγγίζει, σε επηρεάζει. Λέξεις οι οποίες θα τον φέρουν πιο κοντά σε σένα, γιατί για τον άντρα είναι μεγάλος άθλος να σε προσεγγίσει στο Facebook. Πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυαλό του. Πρέπει πρώτα να σκεφτεί για να σε ρίξει. Ενώ αν ήταν έξω, έρχεται, ξέρω εγώ, με το ύφος του, με το. Στον μπάρε πάνω και αξιολογείς και εσύ, και αν θες, συνεχίζει βραδιά. Μου έχει τύχει, θα σου πω μια ιστορία τώρα την οποία. Εντάξει, ποιος θέλει τη δέχεται, ποιος θέλει τη μοιράζει, ποιος θέλει την κρατάει ή τη σβήνει. Έτυχε κάποια εποχή να κάνω ένα fake profile. Επιχείρημα. Στο Facebook, για ένα φίλο μου, τον Θοδωρή. Ο οποίος γενικώς εντάξει, βρίσκει κόμενες από το Facebook, ξέρεις, αυτή λέει έτσι προσεγγίζει. Και έκανα το εξής τεστ. Γίνω και κάνω, είμαι ένα μοντέλο, ας πούμε, εντάξει, ωραία κοπέλα, βρήκα φωτογραφίες οι οποίες είναι, ξέρεις, κανονικές, όχι. Να είναι τούμπανο μου, νάρα σου με οι άλλοι, ήταν normal, μια normal κοπέλα τη γειτονιά. Θα έρθει για τη συζήτηση, συζητάω, με τα πολλά πολλά μου το γυρνάει στο σεξ. Εντάξει, όλοι το κάνουμε αυτό. Και με συγγενείς το κάνουμε. Το γυρνάει στο σεξ λοιπόν, και γυρνάει και. μου λέει αυτό, να κάνουμε ραντεβού, να βρεθούμε. Του λέω, ωραία, κανένα παράπονο. Να βρεθούμε μόνο που δεν γίνεται να βρεθούμε στα φλόκα εκεί που είπε, γιατί έχει σκαλιά. Και μου λέει αυτό, ποιο είναι το θέμα με τα σκαλιά. Του λέω, δεν μπορώ γιατί είμαι σε καροτσάκια, δεν πάει να περπατήσω. Συνέχισε αυτό να μου την πέφτει.
Λέει, θέλω να σου πω τη συνέχεια. Του λέω ότι από τη μέση και κάτω δεν λειτουργώ, δεν έχω. Συνέχισε. Και μετά άρχισα να του λέω για ουρολαγνίες, κοπρολαγνίες. Ο οποίος ακολούθησε. Ξέρω ότι ο φίλος μου δεν είναι τέτοιος. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένας άντρας. Όταν χρειάζεται να προσεγγίσει και να πάρει αυτή τη γυναίκα από το Facebook, γίνεται όχι απλά βιτσιόζος. Μπορεί το πιο άρρωστο πράγμα που έχει στο μυαλό σου να σου πει ναι και να το κάνει. Γιατί απλά θέλει να δεχτεί ότι μια γυναίκα. Και σου πω, okay, ρε παιδί μου, να βγούμε, να κάνουμε. Γενικώς κορίτσια να προσέχετε, γιατί όταν αφήνω χρόνο από την προσωπική μου ζωή για να μιλήσω σε σένα στο Facebook, σίγουρα θέλω να σε γαμίσω. Σίγουρα. Εκτός αν είμαι συγγενής, οπότε θέλω συμβουλές για να γαμίσω κάποια άλλη. Δηλαδή, δεν είναι απλά τα πράγματα στο Facebook. Μην νομίζετε ότι το Facebook είναι να μπαίνεις και να κάνεις post με σκυλάκια και το βασίλεμα και τι ωραία που τα Χριστούγεννα κτλ. Όταν βλέπεις άντρα και κάνει like σε post από γυναίκα το οποίο γράφει καλά Χριστούγεννα 2015, θέλετε γαμίσει. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει άντρα που να γουστάρει Χριστούγεννα και να κάνει και like σε post Χριστούγεννα. Δηλαδή, αυτή είναι η όλη αρρώστια του άντρα στο Facebook. Επίσης, και ο τρόπος ο οποίος σου μιλάει στο chat για πρώτη φορά, έτσι. Δεν είναι. Λέει, σου λέει γεια σου, τον έχω μεγάλο. Αν πει σε κανένα ζού, ειδικά με γυναικείο profile, που τυχαίνει και το έχω κάνει και αυτό, αλλά για άλλους λόγους. Με γυναικείο profile, δεν φαντάζει τι λένε οι τύποι. Δηλαδή, παίζει τύπος ο οποίος σου λέει το εξή. Θες να γίνω σκλάβος σου. Υπάρχει άλλος τύπος ο οποίος μου έχει πει πόσο μου αρέσει τα ζεστά σου πατουσάκια να με τρίβουν το πρωί. Πραγματικά, φίλε, τα νύχια μου το χειμώνα. Και το λέω για όλους τους άντρες. Και ποιος λέει, εντάξει, ποιος πει το αντίθετο είναι ψεύτης. Τα νύχια των ανδρών το χειμώνα σε παπούτσι, παιδιά, δηλαδή από δεν χρειάζεται να βγουν έξω σε παραλία, είναι αν γυρίσει την πατούσα με κάποιο τρόπο ανάποδα, είναι για να βάζει ξηρούς καρπούς, φιστίκια, να κερνά στο whisky στους φίλους στο σπίτι. Και φαντάζομαι τι τραβάνε και αυτές οι γυναίκες στο Facebook με τα βίτσια και στα ζου και όλα αυτά. Γιατί θες εσύ να πει σε γυναίκα να μιλήσει. Ωραία. Μπαίνεις να κάνω ένα chat γιατί χώρισα, γιατί δεν γουστάρω, γιατί οτιδήποτε. Γιατί είμαι γυναίκα, ρε παιδί μου. Θέλω να κάνω ένα chat. Θέλω να μπω στο ίντερνετ γιατί βλέπω ρούχα και παράλληλα μιλάω. Ο άντρας περιμένει σκοτεινά. Στη γωνία. Είναι πίσω έτσι από κάπου σκοτεινά από ένα παραβάνι και περιμένει. Ξαφνικά εμφανίζεσαι εσύ και σε βλέπει. Σε βλέπει. Κάθεται. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράφεις με το ένα χέρι, να προσέχεις. Γιατί εσύ απαντάς γρήγορα, πρέπει να απαντήσεις και αυτός γρήγορα. Είναι πολλά τα skills που έχω αναπτύξει γι' αυτό. Και περιμένει εσένα να έρθεις, οπότε θα σε ρωτήσει. Τι κάνεις? Πώς είσαι? Πολύ ωραίο το post με το Χατζηγιάννη. Φοβερό τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το σκυλάκι που έχεις βγάλει με το καπέλο του Άγιο Βασίλη, δικό σου είναι? Αγαπημένα, τα σκυλάκια τα έχω. Θα σου το λέω γιατί γίνει αυτό. Έτσι το πόρετε. Είναι fake profile, έτσι. Τρίτο fake profile το οποίο έχω κάνει. παλιότερα. Είχα κάνει παλιότερα στο high five ένα fake profile, αλλά με πιάσανε και μπαίνει ένα τύπο γυναίκα και μου κάνει. Σε έχω καταλάβει ότι είσαι αυτό που είσαι. Να ξέρει ότι η αστυνομία είναι ήδη στα ίχνη σου και σύντομα θα σε συλλάβει. Τη γυναίκα και του λέω. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Αν βάλει και φατσούλε μέσα από σιωπητικά, θαυμαστικά, το τρώει τη γυναίκα και κάνει. Είσαι άντρα. Ναι, και του λέω. Με προσβάλλει, όχι, είμαι γυναίκα. Και λέει μου κάνει, είσαι καινούργια εδώ. Δηλαδή, ακόμα και ο άντρας ο οποίος θα το παίξει τσακάλι και θα το παίξει ότι ξέρει τι είναι και τι γίνεται, όχι. Θα το φάει. Μόλις το γυρίσει σε γυναικείο, θα το φάει. Κορίτσια, το Facebook για μας, για τους άντρες, για τους περισσότερους άντρες, για το 99,9%, γιατί ο ένας είναι τυφλός, το 99%, δηλαδή όσοι βλέπουν με τα μάτια τους, άντρες στο Facebook μπαίνουν καθαρά για αυτόν τον λόγο. Μην αυταπατάστε, μην νομίζετε ότι μπαίνουν για να σου κάνει repost και re-like και όλα αυτά. Και μην νομίζετε γενικότερα ότι το έχουμε για χαβαλέ. Εξάλλου δες και τις φωτογραφίες. Εντάξει, τις περισσότερες είναι ψιλονυφοπάζαρο. Οι γυναίκες κάνουν τα έτσι τους, τα εδώ, τις παραλίες. Ο άντρας, άμα δεν έχει six-pack, δεν βγαίνει χωρίς μπλούζα. Δηλαδή, όποιος έχει six-pack θα βγει χωρίς μπλούζα στο Facebook. Κανονικά, προφίλ, φωτογραφία, ξεβράκωτος, εκεί πάρτονα. Πουλάω το σώμα μου, ελάτε να με αγοράσετε. Μου έχει στείλει μια ταβιζιά τη. Μόνο μία. Να ήταν τεράστια ταβιζιά τη, τεράστια για αυτή, ήταν σαν να μου το είχαν στείλει τέσσερι. Μου έχει στείλει τα τη έστειλε. Τι έστειλε εγώ τα δικά μου μετά. Δεν μου ξαναπάντησε. Έχω στείλει γεννητικά όργανα. Έχω στείλει γεννητικά όργανα. Έχω στείλει γεννητικά όργανα και τα δικά μου και άλλα. Τα οποία. Τι μ' άρεσαν. Όχι, για τα δικά μου, ξέρεις, καταγόμουν την Αυστρία και κάνει πάρα πολύ κρύο εκεί. Και συνήθως από την Αυστρία στέλνω. Κοιτάξτε, το λέω όμως. Καλησπέρα από την Αυστρία. Ξέρεις, ξεκινάω έτσι ωραία. Μείον 11 εδώ. Πάρτινα. Κατάλαβες, υπάρχει ένα υπόβαθρο από πίσω. Γενικώς για να κλείσω την όλη υπόθεση, Facebook, βίτσια και αυνανισμός είναι ένα πράγμα το οποίο είναι καθαρά αντρικό. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζούκεμπεργκ, ο οποίος εντάξει, φαίνεται ο άνθρωπος. Ήταν ο πρώτος δηλαδή. Εντάξει.
Ή το έκανε για να κάνει stalking στην κόμενα, ή το έκανε για. Εννοείται. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις γυναίκες, κορίτσια, υπομονή. Να υπομένετε αυτά που τραβάτε από εμάς. Ό,τι πιο αρρωστημένο, να ξέρετε, για εμάς το Facebook είναι ένα στίχος. Ένα στίχος που χωρίζει την καθημερινότητα, το σταμάτη δηλαδή που βλέπεις καθημερινά στον δρόμο, και το σταμάτη ο οποίος γυρνάει το βράδυ σπίτι, σκοτεινός, βρώμικος, άπλητος και πεινασμένος, για να κάτσει να δει τα βυζιά σου, έστω με τελμένα σκοπό μόνο, να δει τα βυζιά σου. Λίγο υπομονή, κάποια στιγμή και εμείς θα εκπαιδευτούμε αυτό το πράγμα και θα αρχίσουμε να φλερτάρουμε και λίγο πιο, να κάνουμε λίγο τα δικά μας, λίγο πιο ωραία. Κρατήστε και εσείς μια πισινή. Ελπίζω να σας κάλυψε αυτό. Αν δεν σας κάλυψε. Μας κάλυψε. Όχι, αν δεν σας κάλυψε, έχω και μια άλλη ιστορία να σας πω. Ένα τέταρτο προφάιλ που θα φτιάξει σε μια άλλη ιστοσελίδα. Η οποία ήταν πραγματικά εξαιρετική. Πραγματικά έχω καμίσει πάρα πολλά.